ο δεξιάς κατά Ολυμπιακός, μέσα στην περιοχή του Μπαράκα. Εκεί που παίρνει την κεφαλιά ο Μακρύς, προσπάθησε ο Νόης στη διπλάσια στα δίχτυα, βγήκε ο Μπαράκας, έδιωξε. Μπουγιουκλής, μπαίνει στην περιοχή, Μπουγιουκλής, πλασάρει και το 1-0. Πολύ ωραία ενέργεια του Τάκη Μπουγιουκλή, που πέρασε τους πάντες, πλάσαρε τον Μπαράκα και έγραψε το 1-0 στο 12ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Την παλιά για τον Πέχα. Πέχα που έχει κοντά τον Καλόγερο, Πέχα κάνει το σουτ, πέφτει το καθημέτρο, μπλοκάρει την μπάλα. Βιλανάκης ήταν τίποτα για τον Τύρναβο. Κάνει απαλιά. Εκεί που είναι ο Λαζαρίδης, Λαζαρίδης σουτάρει, πέφτει ο Κατσιμίτρος, μπλοκάρει την μπάλα. Μπουγιουκλή, Μπουγιουκλής εκεί τώρα έδωσε στον Δρακόπουλο. Δρακόπουλος ελέγχει. Δίνει για τον Μπουγιουκλή και πάλι για τον Δρακόπουλο μέσα στην περιοχή. Θα γυρίσει ο Δρακόπουλος όμως ο Μπαράκας, μπλοκάρει την μπάλα. Ο Κοντοθανάσης που πέστηκε από τον Μπουγιουκλή. Έχει αναλάβει τον Κοντοθανάση ο Μπουγιουκλής. Ο Ολυμπιακός στην επίθεση με τον Κοτούλα. Έχει πολύ χώρο μπροστά του Γιάννης Κοτούλας. Θα δώσει για τον Πανόπουλο, ο Πανόπουλος για τον Γιάννη Κοτούλα. Μπαίνει στην περιοχή, κάνει και το σούτ, βρίσκει τα πόδια του Βλαχόπουλου για τα λίγη κόρνερ. Νόλης κάνει και το σούτ, η μπάλα στα δίχτυα. Υπέροχο γκολ του Δημήτρη Νόλη. Ωραίο κοντρόλ με το στήθος και... Το δυνατό σούτ άφησε άναυδο τον Μπαράκα, 2-0 Ολυμπιακός, στο 27ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Ο Νόλης που φτάνει στα 8 γκολ, υπέροχο γκολ από τον Δημήτρη Νόλη. Γαλάνης θα κάνει και τη σέντρα. Ήρθε το δυνατό σούτ και εκεί ο Κατσιμίτρος βγάζει την μπάλα corner. Ήταν πολύ ωραίο δυνατό σούτ του Γκουγκουστάμου. 1-2. Αυτός θα κάνει μια σέντρα για τον Δρακόπουλο. Δρακόπουλος για τον Μπουγιουκλή. Μπουγιουκλής βλέπει δεξιά του τον Κοτούλα. Του πετάει την μπάλα. Κοτούλα θα κάνει και τη σέντρα για τον Νόλη. Ωραίο κοντρόλ του σουτ του Νόλη και το 3-0. Υπέροχο γκολ του Δημήτρη Νόλη. 9 γκολ ο Νόλης. Με τον ίδιο τρόπο όπως και στο δεύτερο γκολ. Ωραίο κοντρόλ με το στήθος. Εκτέλεσε τον Μπαράκα. 3-0 Ολυμπιακός Βόλου στο δεύτερο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Υπέροχη η σέντρα του Γιάννη Κοτούλα. Νόλη κολλόπα του Γαλάνη. Η παλιά είναι αριστερά για τον Παχατουρίδη. Παχατουρίδης που κρατάει πολύ ωραία ο Παχατουρίδης. Μέχρι στην περιοχή κάνει και το σουτ, την μπάλα καταλήγει out. Για τον Καλόγυρο. Καλόγυρος κινδυνεμένη η παλιά. Κέρδισε ο Βιλανάκης. Σουτ του Βιλανάκη, πέφτει ο Κατσιμίτρος, η μπάλα καταλήγει out. Με τον Πάτε για τον Παχατουρίδη. Αυτός κάνει το δυνατό σουτ και η μπάλα αποκρούεται από τον Μπαράκα. Ήρθε ο Νόλης, δεύτερη απόκριση από τον Μπαράκα. Πολύ καλή φάση για τον Ολυμπιακό. Ο Πάτε θα είναι εκτελεστής. Εκτελεί ο Πάτε. Η μπάλα στο δοκάρι, οριζόντιο δοκάρι μετά την εκτέλεση φάουλ το Πάτε. Κοτούλας κρατάει, δίνει για τον Μπουγιουκλή. Και αυτός βλέπει αμαρκάρισε τον Πανόπουλο. Πανόπουλος θα αποφύγει ωραία τον αμυντικό του Τυρνάβου, θα κάνει και μια σέντρα. Νόλης φέρνει την κεφαλιά, η μπάλα καταλήγει out. Εκτελείται γρήγορα για τον Μπουγιουκλή το φάουλ αυτό από τον Παπά. Τάκης Μπουγιουκλής θα δώσει για ωραία για τον παλιό. Τον Μπουγιουκλής σε θέση τέτα τέτ, πλασάρι και το 4-0. Η μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Δεν είναι το γκολ, η μπάλα στο δοκάρι και απέκρουσε και μπλόκαρε ο Μπαράκας. Εκτελείται αυτό το φάουλ για την ομάδα του Τυρνάβου με τον Κοκότη, πέφτει ο Κατσιμίτρος και η μπάλα κρατάει στα δίχτυα όμως. Είναι πολύ ωραίο γκολ από τον Κοκότη, μάλλον από τον Βεσελίνοβιτς. Ο σκόρ είναι ο Βεσελίνοβιτς, μειώνει σε 3-1 ο Τύρναβος. Το 45ο λεπτό, δεύτερο ημιχρόνο, ο Γκάτας στην αντεπίθεση για τον Τύρναβο. Ο Γκάτας θα κάνει το σουτ, η μπάλα καταλήξει out. Παλιανάτος, Παπάς, ωραία για τον Ψαρόμπα. Ψαρόμπας απέφυγε ωραία τον Κακανούλια. Ψαρόμπας δεν στέτα τέτ. Πλασάρει τελικά εκεί ο Ψαρόμπας. Η μπάλα βρίσκει τον Βλαχόπουλο, καταλήγει κόρνερ. Παρότι θα έλεγα ότι κερδίσαμε εύκολα ένα παιχνίδι
σίγουρα δύσκολο, γιατί ο Τέρναβος είναι μια ομάδα που παλεύει για τη σωτηρία της. Δεν έμεινα ευχαριστημένος και ιδιαίτερα μετά τη μία ώρα και όταν γίνανε οι αλλαγές, που πρέπει να σας πω ότι οι αλλαγές γίνανε περισσότερο γιατί ο Νούλης είχε κάποιο μικρό πρόβλημα και το ζήτησε, και βέβαια τους άλλους δύο να τους ξεκουράσουμε από την άποψη ότι έχουμε και την Κυριακή παιχνίδι και την Τετάρτη. Αλλά δεν νοείται όμως να μπαίνουν παιδιά 20 χρονών μέσα στον αγωνιστικό χώρο και να φοράνε τη φανέλα του Ολυμπιακού και να έχουν αυτή την απόδοση. Είμαι 2-3 μέρες εδώ στο Βόλο. Αυτό που έχω διαπιστώσει ότι σίγουρα αυτή η ομάδα έχει πολλά πλεονεκτήματα και θα προσπαθήσουμε, όπως έχω τονίσει από την αρχή, να μπορέσουμε να κερδίσουμε, με πολύ μεγάλη προσπάθεια βέβαια, και τα υπόλοιπα 4 παιχνίδια που έχουν απομείνει. Εγώ είμαι, ξέρετε πολύ καλά, και από τη φύση μου αισιόδοξος. Θα προσπαθήσω να το μεταφέρω στους ποδοσφαιριστές συγγνώμη, γιατί αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές σε όλες τις υπόθεσεις, και νομίζω ότι και με το ταλέντο που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ομάδα με κάνουν ακόμη περισσότερο αισιόδοξο. Αλλά σίγουρα όμως πάλι τονίζω ότι ένα παιχνίδι που μπορούμε να το κερδίσουμε και 4 και 5 και 6 γκολ, τελικά να τρώμε ένα γκολ που με στεναχώρησε πολύ και να χαλάμε την καλή εικόνα στον κόσμο του Ολυμπιακού. Είμαι σίγουρος ότι αυτό δεν θέλω να επαναληφθεί, αφού θα κάνω μια